Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Δεν το ξέρα, το όμα θα μου το γράψατε ότι σήμερα, 7 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγεία. Οκ. Okay. Και φτιάχνω αυτό το βίντεο κατόπιν δύο παρακλήσεων. Το ένα είναι ένα mail που θα σας διαβάσω αμέσως και το άλλο είναι μια συνομιλία που είχαμε μια φίλη σε ένα από τα Messenger τα πολλά που έχουν σχέση με την υγεία μας τους φόβους για την υγεία μας, του πώς κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε φόβο ή φοβία στο να κάνουμε εξετάσεις υγείας και στο πώς αντιμετωπίζεις μία είδηση ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άσχημο για σένα και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την περίοδο που περιμένεις να βγουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γεια σου αγαπημένη, το πρώτο mail σου στέλνω με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγεία που είναι στι 7 Απριλίου, η μέρα ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία. Δεν το ήξερα, το έμαθα. Μην περιμένετε να το θυμάμαι και του χρόνου, το έμαθα σήμερα πάντω. Επίση, έτυχε αυτή την εποχή να τρέχω με κάποια μικροθέματα υγεία, αλλά και να μαθαίνω για αγαπημένα μου πρόσωπα ότι κάτι του έχει προκύψει. Μόνο αυτή την εποχή, καλά είσαι, <ΣΣΣ> μη συνέχεια ακούμε, που να δεις <όσο> μεγαλώνουμε, Όσο μεγαλώνουμε, όλο και κάποιο θέμα υγεία θα έχουμε εμεί ή θα έχουν αγαπημένα μα πρόσωπα. Το θέμα μου είναι πως ενώ τους λέω να πάνε να το ελέγξουν, πέφτω σε άρνηση ή σε άρνηση να γίνει άμεσα επίσκεψη σε γιατρό. Άρα, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται να πάνε να εξεταστούν. Φοβούνται να πάνε να κάνουν αναλύσει. Φοβούνται να πάνε να κάνουν εξετάσει. Φοβούνται το αποτέλεσμα ποιον μπορεί να είναι. Και σου λέει, αυτό που δεν ξέρω. Δεν με σκοτώνει, ενώ στην πραγματικότητα, κάποιε φορέ, κάποιε φορέ, το να μην κάνουμε εξετάσει και να μην ξέρουμε κάτι, το γεγονό ότι δεν το ξέρουμε, μπορεί δυνητικά να με σκοτώσει στο μέλλον. Δηλαδή, αστά, αν το δούμε το ζήτημα αντικειμενικά, ζούμε σε μια εποχή που η ιατρική έχει προοδεύσει τόσο πολύ, ώστε έχει εξαιρετικέ εξετάσει προληπτική ιατρική. Υπάρχουν ένα σωρό αιματολογικές εξετάσεις που άμα τις κάνουμε θα προστατέψουμε την υγεία μας. Θα παρατηρήσουμε την υγεία μας και μπορεί οι γιατροί να προλάβουν έγκαιρος κάποια ζητήματα υγείας όταν ξεκινάνε ούτως ώστε να θεραπευτούν άμεσα και να μην προχωρήσουν σε χειρότερα ζητήματα. Ζούμε σε μια εποχή που οι απεικονιστικές μέθοδοι εξετάσεων του εγκεφάλου, για παράδειγμα, MRI, FMRI κτλ. είναι σε φοβερή εξέλιξη. Ζούμε σε μια εποχή που μπορούν οι γιατροί να μας κάνουν εξετάσεις όπως το PAP test ή τεστ Παπα-Νικολάου που είναι μια προληπτική εξέταση που γίνεται από γυναικολόγο και κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από όλες τις γυναίκες από μια ηλικία και πάνω είτε έχουν σεξουαλική ζωή είτε όχι και είναι μια εξέταση η οποία σώζει χιλιάδες εκατομμύρια γυναίκες από καρκίνο του τραχύλου και της μήτρας και τα συναφή. Είναι για παράδειγμα η μαστογραφία η οποία επίσης είναι μια προληπτική εξέταση η οποία βοηθάει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο να προλάβουν τον καρκίνο του μαστού στα αρχικά στάδια που είναι πλήρως αντιμετωπίσιμος και άσημος. Είναι οι κολονοσκοπήσεις που λένε οι γαστρονιτερολόγοι από τα 45 μας και μετά πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας κολονοσκόπηση που είναι εξετάσεις οι οποίες δείχνουν την υγεία του εντέρου, που το έντερο είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να βρούμε πολύποδε ή δεν ξέρω τι άλλο, να προλάβουμε καταστάσει. Μπορεί μέσα από την κολονοσκόπηση να γίνει μια βιοψία του εντέρου για να δούμε αν τυχόν έχουμε κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, κάποιο μικρόβιο. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι γιατρό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν αυτέ οι εξετάσει, τι οποίε όποιο έχει μυαλό και δεν φοβάται, ούτως ώστε ξέρετε τα φοβόμαστε, παλαβώνουμε υπάρχει ε, άμεση σύνδεση μεταξύ του φόβου και της ευφύειας. Όσο αυξάνεται ο φόβος, τόσο πέφτει η ευφύεια. Δηλαδή, όταν φοβάται ένας άνθρωπος για κάτι, δεν σκέφτεται έξυπνα σε σχέση με αυτό. Καταργείται η λογική. Δεν παλαβώνεις για πάντα, αλλά όσο φοβάσαι, και όσο φοβάσαι να κάνεις μία κίνηση όπως θα πας να κάνεις τις εξετάσεις που πρέπει να κάνεις ή που καλείσαι να κάνεις λόγω των συμπτωμάτων που τυχόν έχει των ιατρικών, αν φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις είναι χαζή σκέψη του ότι εφόσον δεν κάνω τις εξετάσεις και δεν ξέρω ότι έχω πρόβλημα σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στη συνέχεια. Λέει φίλη του, είχα πάθει και εγώ για λίγο η αλήθεια είναι που είμαι υπέρμαχος της πρόληψης και της τυπικότητας να φοβάμαι να πω να κάνω τις εξετάσεις μου μήπως η κατάσταση του αυτοάνω σου έχει χειροτερέψει. Τελικά, ίσα ίσα, δύο χρόνια μετά την τελευταία εξέταση, το αυτοάνωσο ενό χρόνου που έχω είναι σε πλήρη ύφεση. Το αρνητικό είναι ότι έχω νέο αυτοάνοσο, ή κυλιοκά και αλλά σαφώ πιο διαχειρίσιμο. Για να το ξεπεράσω, επειδή πίστευα ότι είχα τραύμα από την εποχή που εκδηλώθηκε το αυτοάνοσο, το δούλεψα με την ψυχολόγο μου. Μπράβο, είπα σε ψυχολόγο. Δεν είχα θέμα τελικά παρόλα αυτά, όταν είχα συμπτώματα σαν αυτά που πάλευε η ανθρωπότητα για δύο χρόνια, κορονοϊός, έτρεχα να εξεταστώ και για εμένα και με ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους μου. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν είναι μόνο θέμα φόβου ή είναι η νοτροπία που έχουμε ως λαός, που συναντώ πολύ συχνά ακόμα και από νέου ανθρώπους που αφορά μπλεξίματα με γιατρούς. Ή το πιο συχνό που συνοψίζεται στο «γιατί να πάω» Ένα απλό κρυολόγημα, μια αλλεργία, ένα σπυρί είναι. Ή δεν πάω αν δεν χειροτερέψει. Γιατί αν δεν χειροτερέψει σημαίνει δεν είναι κάτι. Έχει άραγε να κάνει και με τις κακές συνθήκες του δημόσιου νοσοκομείου. Σίγουρα έχει να κάνει και με τις κακές συνθήκες του δημόσιου σίγουρα. Δεν έχουμε καθόλου στην κουλτούρα μας την πρόληψη. Και εκτός αυτού, ενώ δεν πάμε στο γιατρό, μπαίνουμε στο Google να ψάξουμε τα συμπτώματα και να κάνουμε αυτοδιάγνωση. Πώ θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, Αλλάζει. Μπορούμε να πείσουμε κάποιον να πάει σε γιατρό για κάτι που έχει προκύψει και εκείνο ή εκείνη δεν το βρίσκει σοβαρό, ενώ εμεί πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ή να γίνει. Και πώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τι σχέσει μα. Με προβληματίζει πολύ, για παράδειγμα, η στάση του συντρόφου μου απέναντι σε θέματα υγεία. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη το πρώτο, η πρώτη επιστολή και θα διαβάσω και τη δεύτερη μαζί. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα ήταν εύκολο να κάνετε και ένα θέμα, αν δεν έχει γίνει δεν το θυμάμαι, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα σχετικά με θέματα υγείας. Αυτές τις μέρες με έχουν βρει κάτι στο κεφάλι μετά από μια μαγνητική που έκανα λόγω ημικρανίας που παθαίνω. Δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο βέβαια και μου βρήκαν κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Πιθανό δεν είναι κάτι πολύ καλό και νιώθω να έχω παραλύσει από το φόβο. Πώς γίνεται να έχουμε θάρρος σε τέτοιες περιπτώσεις και να μην μας καταβάλει ολοκληρωτικά. Αν νομίζετε ότι είναι ωραίο και χρήσιμο σαν θέμα, θα μου άρεσε να ακούσω κάτι. Διαβάζω μαζί αυτά τα δύο, σήμερα που είναι 7 του Απρίλη και είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας και θα προσπαθήσω να απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς τη δεύτερη κοπέλα η οποία πάθαινε οι μικρανίες, πήγε λέει να κάνει μαγνητική και η μαγνητική βρήκε κάτι το οποίο το ψάχνουν. Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδος όταν περιμένεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αν πας στο γιατρό και ο γιατρός δει κάτι και σου πει αυτό πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε μια, μια βιοψία. Ίσως δεν ξέρω τι, τι είδους εργαστηριακό προφανώς έλεγχο κάνουν σε οτιδήποτε βρίσκουν. Ε, το μυαλό σου ε, τρέχει με χίλια... Και εδώ στην ουσία δεν παλαβώνεις όπως παλαβώνεις από το φόβο προ του πας δεξιδεστής. Εδώ στην ουσία κάνεις 1800 σενάρια και συνήθως τα χειρότερα σενάρια. Ότι μπορεί να είναι καρκίνος, μπορεί να μην είναι μη άσημος καρκίνος κλπ. κλπ. Εν τω μεταξύ για το, τη λέξη καρκίνος η οποία είναι φοβιστική και πολύ λίγοι άνθρωποι τολμούμε να την προφέρουμε και να την δούμε ακριβώς όπως είναι. Ε, θέλω να σας πω ότι έχει κάνει τεράστιες πρόοδους η ιατρική επιστήμη... όσον αφορά στη θεραπεία των καρκίνων, των διαφόρων καρκίνων. Και πολλοί καρκίνοι σήμερα είναι πλήρως άσημοι στις μέρες μας. Και όσο περνάει ο καιρός εξελίσσεται η επιστήμη... και βρίσκει και καλύτερα φάρμακα... με λιγότερες παρενέργειες και πιο καλή αποτελεσματικότητα. Ε, όμως οι περισσότεροι από μας έχουμε μια τεράστια προκατάληψη σε σχέση με θέματα υγείας και σε σχέση με διαγνώσεις και στην αρχή όταν δεχθείς μια διάγνωση όπως για παράδειγμα ότι έχεις ένα αυτοάνωσο νόσημα ή για παράδειγμα ότι έχεις ξέρω εγώ, θέμα μεταβολισμού ξέρω εγώ μπορεί κάποιος να έχει διαβήτη τύπου β ή κάποιο αυτοάνωσο νόσημα όπως το διαβήτη τύπου α που καταστρέφεται το πάνγκρες από διεργασίες ή ότι έχεις ένα θέμα με τα νεφρά σου ή ότι έχεις ένα θέμα με το ένα, ένα θέμα με το άλλο. Στο άκουσμα και μόνο της διάγνωσης ότι πλέον θα έχεις ένα νόσημα χρόνιο με το οποίο θα ζήσεις ή έχεις ένα νόσημα ή μια ασθένεια α, σωματική πάντα που θα χρειαστεί θεραπεία και ίσως να μην είναι εντελώς και 100% αποτελεσματική θεραπεία, τότε παθαίνεις σε ένα τεράστιο τραύμα, ένα τεράστιο ψυχικό τραύμα, χωρίζεται η ζωή σου στη ζωή πριν από την γνώση της ύπαρξης της ασθένειας και στη ζωή μετά τη γνώση της ύπαρξης της ασθένειας και πολλές φορές οι άνθρωποι πένθουν σαν πως και είναι σίγουρο πως θα πεθάνουν με μία διάγνωση. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, έχει κοιλιοκάκι. Η κοπέλα λέει είναι διαχειρίσιμη κοιλιοκάκι, είναι ένα νόσημα που έχει να κάνει με το ασθεντρικό σύστημα και με την ε, πρόσληψη της γλουτένης νομίζω. Δεν είμαι, ξαναλέω, δεν είμαι ιατρό, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά τα ζητήματα. Ε, και Η κοπέλα λέει είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Εγώ γνωρίζω άλλου ανθρώπου οι οποίοι είχαν, ε, ε, είχαν διάγνωση με κοιλιοκάκι, και ήταν τραγικό για αυτού αυτό το πράγμα. Ήταν τραγικό να το αντιμετωπίσουν, ήταν τραγικό να το χωνέψουν. Γενικότερα σε θέματα υγείας, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενεργοποιείται ο φόβος του θανάτου και ο φόβος της θνητότητας. Όταν καλούμαστε να κάνουμε εξετάσεις για θέματα υγείας ή όταν παίρνουμε μία διάγνωση. Ενεργοποιείται αυτός ο φόβος ο οποίος υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ φυσιολογικό... Ο άνθρωπο να φοβάται τι αρρώστιε και ο άνθρωπο να φοβάται το θάνατο. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Αφύσικο θα ήταν να μην φοβάται κάποιο το θάνατο. Να πει εγώ, δεν δε με Δεν φοβάμαι τον πόνο, δεν φοβάμαι την αρρώστια, δεν φοβάμαι τι εγχειρήσει, δεν φοβάμαι να πεθάνω. Όλοι οι άνθρωποι τα φοβόμαστε αυτά. Και είναι και πολύ. Ε, όχι παράδοξο, είναι και ενδιαφέρον ότι όλοι θα περάσουμε από αυτά. Εντάξει, μια ευχή ωραία που δίνεται σαν ανθρώπους είναι να πεθάνει σε βαθύ γύρας και να πεθάνει στον ύπνο σου χωρίς να ταλαιπωρηθείς ή να πεθάνεις όρθιος, να μην καταπέσεις. Έχει όντως ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευνίδιους θανάτους, οι οποίοι είναι ευνίδιοι θάνατοι σε βαθιά γεράματα που δεν ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα και το εύχομαι σε όλους μας τέτοιους θανάτους να έχουμε. Δηλαδή να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα και να είμαστε υγιείς και να έχουμε καλή ποιότητα ζωής και να φύγουμε από αυτή τη ζωή όταν θα είμαστε σε μια φάση που θα λέμε πω πω βαρέθηκα πόσα χρόνια να ζω. <laughs> ας, πάω, ας πάω να ξεκουραστώ ή ας πάω να δω τι υπάρχει αν υπάρχει και στην άλλη πλευρά. Γελάω τώρα γιατί θυμάμαι τη μακαρίτησα τη γιαγιά μου τη Σοφία, τη μάνα της μάνας μου η οποία έζησε μέχρι το 94-95 πως ήταν όταν πέθανε, η οποία για 25 χρόνια πρωτού πεθάνει έλεγε «Εγώ γέρασα, ήρθε η ώρα μου, θα έρθει να με...» Μετά πέθανε ο άντρας της. «Θα έρθει να με μετα ο θα ερθει να Μιχαήλ, θα, θα πεθάνω». Της έκανα εγώ πλάκα, αντιλαμβάνεσαι του, δεν έχω αποκτήσει τη τού... Δεν είμαι πειραχτήρη τώρα στα 50, στα 48 ήμουν από τότε και τη έλεγε για, για να σε παντρέψουμε Και έλεγε: Για μένα ένα είναι ο καμπρό. Τη έλεγα Ποιο μου, έλεγε Ο Μιχαήλη, ο Αρχάγγελο Μιχαήλ, που λένε ότι έρχεται και παίρνει τι ψυχέ των άδικο. Δεν ξέρω τι δοξαζίε είναι αυτέ. Και έλεγε: Όλη μέρα εγώ θα πεθάνω. Και φαινόταν ότι ήταν εξοικειωμένη με το ζήτημα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι το, το, το ανέφερε για να εξοικειωθεί. Το έλεγε για να το χωνέψει. Το έλεγε για να το πιστέψει. Ε, έλεγε αυτή ότι εγώ τώρα έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου. Εγώ θα της έλεγα έχει κάνει και πολλά. <laughs> Ήταν λίγο νάρκει, Θα της έλεγα έχει κάνει και πολλά. Ε, ε, και λέει τώρα ήρθε η ώρα μου. Και μου λέει προ το τέλο: Είχα κάτι κασέτας επειδή μου τι έχασα, ή χάθηκαν. Δεν ξέρω, ή χάθηκαν επίτηδε. Που την ηχογραφούσα, που ήμουν, ξέρω εγώ, έφηβο νεαρή ενήλικα και την ηχογραφούσα που έλεγε τι ιστορίε τη. Και λέει, Άμα φτάσει σε αυτή την ηλικία, περιμένει πώ και πώ. Πότε θα έρθει η ώρα να πεθάνει, να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί. Φυσικά η κοπέλα αυτή ήταν πάνω σε ένα δέντρο και έκοβε κλαδιά. Είχε έτσι μία... Είχε μία τάση να κλαδεύει τα δέντρα σου και δεν το χρειαζόντουσαν. Μια βδομάδα πριν, μετά έπαθε πνευμονή για μία βδομάδα και έφυγε έτσι ειρηνικά. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Δεν είχε, δεν είχε θέματα. Ε, ενώ, όμως θυμάμαι ότι αυτή πήγαινε πάντα στους γιατρούς. Δηλαδή ήταν πάντα να πάμε στο νοσοκομείο, να πάνε... φυσικά πήγαινε και στους γιατρούς για να κοινωνικοποιείται. Γιατί όπου πηγαίναμε εκεί και περιμέναμε τη δει ένας γιατρός να δώσει αίμα για εξετάσεις και λοιπά, έπιανε κουβέντα και βρισκόμαστε συγγενείς με τον κόσμο όλο. Τι λέω τώρα. Λέω δηλαδή ότι σε κάποια ηλικία μπορεί αυτή η ενασχόληση με την υγεία να είναι και ένα χόμπι δεν έχω μπίστε τη ιατρική προλήψεω κάποιοι και να συναθρίζονται στα νοσοκομεία, στα, στου χώρου που γίνονται εξετάσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, η αλήθεια είναι όμω ότι για έναν νέο άνθρωπο και η κοπέλα που μου γράψει ότι τη βρήκαν κάτι στο MRI είναι νέα κοπέλα, δεν ξέρω αν είναι καν σίγουρα για έναν νέο άνθρωπο, το να ακούσεις κάτι τέτοιο, το να ακούσεις ότι μπορεί να έχεις κάτι, είναι φοβιστικό. Είναι τρομακτικό. Και είναι φυσιολογικό να έχεις αρνητικές σκέψεις. Είναι φυσιολογικό να τρομάξεις. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που σου συνέβη και δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και σίγουρα α, η γνώση είναι δύναμη ε, όταν ε, 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 μάθει η κοπέλα τη διάγνωση της, όσο σοκαριστική και αν είναι, μπορεί και να μην είναι σοκαριστική. Μπορεί να της πούν τελικά δεν ήταν κάτι, ήταν κάτι καλό. Ήθες που δεν είναι τίποτα. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Να, να έχω ένα medical scare, λέγεται στα αγγλικά, να τρομάξω για θέματα υγείας, να φανεί κάτι στις εξετάσεις μου. Θυμάμαι πρώτη φορά ήταν... Ε, ε... ήμουν φοιτήτρια. Είχα, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και για να ε, το, τότε στο πρώτο έτος έπρεπε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις όπως καρδιογράφημα και ε, αχτινογραφία θώρακος κάποιες τυπικές εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν για να, για να πάρεις ε, την κάρτα υγείας του Βιβλιάριου Υγείας δεν θυμάμαι και ανακάλυψα ανακάλυψε εκεί για πρώτη φορά ότι έχω ένα παράξενο σχήμα στην καρδιά τώρα μου είπε ο γιατρός ότι κάπου που έπρεπε να έχει καμπύλη εμένα είναι ευθύ ευθεία, το οποίο κανονικά ως εύρημα είναι παθολογικό εύρημα. Και θυμάμαι ότι μου είπαν ότι έχει θέμα με την καρδιά σου, κατατρόμαξα. Τελικά δεν ήταν τίποτε. Τελικά είπε ο γιατρό, έτσι είναι το σχήμα τη καρδιά σου. Είναι ένα στο εκατομμύριο να γεννηθεί με ένα διαφορετικό σχήμα καρδιά, χωρί να σημαίνει κάτι. Όμω μέχρι να το ανακαλύψουν ότι δεν είχα καρδιά, εμένα είχαν περάσει 1800 σενάρια από το μυαλό μου και ήμουν πολύ τρομοκρατημένη. Μια άλλη φορά τι, τι, τι μου είχαν πει. Πρόσφατα δεν ήταν, παιδιά, που είχα ξεκινήσει υπερπάτημα μέσα στα Χριστούγεννα και πήγα να κάνω αναλύσει και τρόμαξε ο γιατρό και μου λέει: Δείχνουν νευροπάθεια τα αποτελέσματα των αναλύσεων σου και. Ε, Μήπω όταν έπαθε κορονοϊό επειδή έχω το θέμα με τον προδιαβήτη, διαβήτη, τύπου Β κλπ., μου λένε μου έχουν καταστραφεί τα νεφράζου και μέχρι να περάσει μια εβδομάδα και να επαναλάβω τι εξετάσει και να είναι καθαρέ, εγώ νομίζω ότι μπορεί να είχα πάθει νεφροπάθεια Και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να, να το δεχτώ, με δυσκόλεψε. Νομίζω όμω ότι αν είχα τη διάγνωση θα μπορούσα να έρθω σε επαφή με αυτήν, να συμφιλειωθώ με τη διάγνωση και εδώ αναφέρω μια φίλη μου η οποία είναι νομίζω ένα ή δύο χρόνια πιο μεγάλη από μένα η οποία έπαθε κορονοϊό το καλοκαίρι πέρασε τον κορονοϊό ήταν και εμβολιασμένη και όλα δηλαδή δεν, δεν, τον, πέρασε και συμπτωματικά είχε ένα μακροχρόνιο θέμα υγείας με τα νεφρά της το οποίο δεν ήταν σοβαρό ήταν υπό έλεγχο και εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι έχει νεφρική ανεπάρκεια πλέον και είναι στη λίστα για μεταμόσχευση η κοπέλα αυτή. Και όταν μου το είπε, εγώ σοκαρίστηκα και μου λέει, ξέρεις, εγώ έχει δύο μήνες που το ξέρω. Πέρασα όλα τα στάδια αυτά του, σοκαρι... του να σοκαριστώ, του να αντιδράσω, του να νιώσω πολύ άτυχη, του να το πάρω στραβά και λοιπά, Και μου λέει, τώρα έχω συμφιλειωθεί με αυτό. Πάω, κάνω την... Πώς το λένε αυτό που κάνουν οι νεφροπαθείς την... Αυτό που κάνουν με το αίμα τους, την αιμοκάθαρση. Πάω, μου λέει, κάνω την αιμοκάθαρση. Ο θείος μου μου λέει έχει δώσει δείγμα για να δουν αν είναι στο συμβατό να μου δώσει τον εφρό του και θα κάνω μεταμόσχευση και μου λέει αυτό που έχω πάρει ως μήνυμα είναι ότι πλέον δεν θα δέχομαι να καταπιέζομαι από κανέναν. Γιατί η κοπέλα αυτή είχε παραμείνει σε καταστάσεις ψυχοπιεστικές, εργασιακές, προσωπικές κτλ. Και λυπόταν του άλλου και δεν λυπόταν τον εαυτό τη και μου λέει: Εγώ το πήρα αυτό ω μάθημα από τη ζωή ότι πρέπει να προσέχω τον εαυτό μου. Φυσικά δεν ξέρουμε αν τη κοπέλα αυτή τα νεφρά καταστράφηκαν λόγω του ότι ήταν ψυχοποιημένη ή αν, αν ήταν καθαρά ένα, μια περιπλο, επιπλοκή εμ, από το ότι νόσησε με κορονοϊό εφόσον είχε μια προδιάθεση με τα νεφρά. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Δεν μπορώ να σου βγάλω ένα χαρτί και να σου πω ξέρεις αμήνεις με αυτόν τον άντρα που δεν το θέλεις και σε κακοποιεί και εσύ κάθεσαι εκεί πέρα και βασανίζεσαι θα πάθεις καρκίνο. Δεν μπορώ να σου βγάλω τέτοιο χαρτί ούτε αν πάθεις καρκίνο να είμαστε σίγουροι 100% ότι ο καρκίνος προέρχεται από την ψυχοποίηση. Δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε στα σίγουρα τι μηχανισμούς χρησιμοποιεί το σώμα μας ούτως ώστε να διαχειριστεί όλες τις ηθίκες. Και τις σωματικές και τις ψυχικές και τα γονίδια μας και όλες τις επιγενετικές μεταβολές κλπ. Δηλαδή είναι, είναι τόσα πολλά θέματα τα οποία συνδυάζονται για να εμφανιστεί ένα νόσημα ή μια ασθένεια ή για να πάθει κάποιο κάτι. Αυτό όμως που είναι αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν για τη διαγνωσή τους, μετά από κάποιο άλφα χρονικό διάστημα, ειδικά αν είναι έξυπνοι άνθρωποι, θαραλέοι, και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι go-getters, είναι αυτοί που λένε θέλω να βρω solution finders, αυτοί που λένε θέλω να πετύχω κάτι και κάνουν τα πάντα για να το επιτύχουν. Αυτοί που ψάχνουν να βρουν λύσεις θα βρουν τρόπο να ζήσουν με το θέμα υγείας και να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν ούτως ώστε να βοηθήσουν τον εαυτό τους να αναρρώσει όσο γίνεται καλότερα, καλύτερα και νωρίτερα ή να προσαρμοστεί με τις νέες συνθήκε υγείας. Είναι απίστευτη η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας είναι απίστευτες οι δεξαμενές υπομονής και πνευματικής δύναμης που έχουμε οι οποίες ενεργοποιούνται όταν παραστεί ανάγκη. Έχουμε πολλέ πολλές ψυχικές δυνάμεις μέσα μας τις οποίες πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε μέχρι να χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε. Και σε αυτό μπορούν να συμφωνήσουν και κάντε το στα σχόλια σας παρακαλώ αν θέλετε, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά με μία διάγνωση, η οποία τους άλλαξε τη ζωή και που αν τους έλεγες δύο-τρία χρόνια πριν ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα ζεις με αυτή την ασθένεια, θα ζεις με την καταπλάκα σκλήνηση για παράδειγμα ή θα ζεις με, με, με οποιαδήποτε διάγνωση, θα σου έλεγαν να αποκλείεται, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω και δεν υπήρχε τρόπος κλπ. Και, και όμως όταν ασθένησαν, τότε βρήκα μέσα τους τη δύναμη για να ζήσω. Uh, όλοι μας έχουμε μέσα μας μια τεράστια δύναμη, μια όθηση για ζωή που μας κρατάει ζωντανού. Uh, και αυτό το οποίο είναι παρηγορητικό και μπορώ να το πω, γιατί έχω δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους που είχαν θέματα υγείας. Χιλιάδες. Κυριολεκτικά χιλιάδες. Uh, μπορώ να το πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταφέρνουν ε, με την κατάλληλη δουλειά, την αποδοχή της νέας συνθήκης και την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης τους με τον εαυτό τους δηλαδή μια ασθένεια ή ένας θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου να γίνει ευκαιρία για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και να είμαστε καλύτερα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, είμαι ένα πολύ νεαρή ψυχολόγος παιδιά νομίζω ήμουν έγκυος την Κυριακή. Η Κυριακή τώρα είναι 23 χρονών. Τότε ήμουν έγκυος την Κυριακή. Και με πλησιάζει, με παίρνει τηλέφωνο ένας κύριος και μου λέει έχω πολύ σοβαρό θέμα. Η γυναίκα μου μου λέει είναι νεφροπαθή σε τελικό στάδιο και έχει τυφλωθεί από το διαβήτη νομίζουμε μου λέει. Και είναι απαρηγόρητη. Όλη μέρα κλαίει. Η κυρία αυτή ήταν καμιά πενινταριά χρονών. Όταν γέννησε αυτή η κοπέλα, μετά τη γέννα είχε πάθει ορολιμόξεις και πιολονεφρίτιδα και δεν ξέρω τι άλλο και καταστράφηκαν τα νεφρά της. Και έκανε για χρόνια αιμοκάθαρση και τότε που την είχα αναλάβει εγώ ήταν στο τελικό στάδιο που είχε ένα μηχάνημα που τις μισές ώρες της μέρας ήταν καλωδιωμένη σε εκείνο το μηχάνημα το οποίο ήταν στο σπίτι και της γινόταν αιμοκάθαρση επιτόπου. Και είχε και διαβήτη κοπέλα αυτή. Προφανώ ίσω να έχει και διαβητική νευροπάθεια. Τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων, με τι γνώσει που έχω αποκτήσει για θέματα υγεία λόγω της δικής, του δικού μου ιστορικού, πολλέ φορέ μια παρενέργεια του διαβήτη μπορεί να είναι και η διαβητική νευροπάθεια. σω η κοπέλα να έχει διαβητική οι συνθήκε τότε να ήταν τέτοιε που να μην έγινε η διάγνωση και μετά να προέκυψε και το άλλο. Δεν ξέρω ακριβώ τι ήταν. Λοιπόν, ε, και του λέω δεν έχω πείρα εγώ με αυτά. Δεν έχω πείρα. Μου λέει, μας έχει ακούσει τότε, ήμουνα στην Πάφο και έβγαινα στο και παφιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της Πάφου και έβγαινα και κάποιες φορές στην τοπική τηλεόραση. Μου λέει, σε έχει ακούσει και θέλει να έρθει κοντά σου. Του λέω εντάξει. Και ερχόταν η κυρία αυτή, ερχόταν δύο φορέ τη βδομάδα, από μισή ώρα την έβαζα, γιατί ήταν πολύ κουρασμένη. Τον πρώτο καιρό μόνο έκλαιγε. Έκλαιγε μόνο. Και εγώ προσπαθούσα. Σα λέω, είμαι πολύ νεαρή ψυχολόγο. Πάρε στα πρώτα μου χρόνια. Προσπαθούσα να είμαι παρούσα εκεί μαζί τη και προσπαθούσα να την ακούσω, να τη συναισθανθώ. Και να δημιουργήσουμε αυτό που λέγεται θεραπευτική το ονομάζεται θεραπευτική συμμαχία. Να μην σας τα πολύ αυτές οι συναντήσεις κράτησαν περίπου 9 μήνες, που ερχόταν δύο φορές τη βδομάδα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο σταμάτησε να κλαίει, έφυγαν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, Ερχόταν και ο άνδρας τη, ήταν πολύ συνεργάσιμο σε κάποια φάση. Είχε κάποια θέματα που ήθελε να τα συζητήσει με τον άνδρα τη. Τα συζητήσαμε. Έδειξε κατανόηση ο άντρα τη, άλλαξε κάποιου τρόπου του που τη δυσκόλευαν. Και επανήλθε και μεγάλο μέρο τη όραση τη. Τώρα, ε, δεν ήταν τυφλή η γυναίκα. Δεν ξέρω. Ε, ε, μιλάμε τώρα, έχει 24 χρόνια κουβέντα. Δεν ξέρω ακριβώ τι είχε, είχε θέματα με καταράχτη και κλπ. Αλλά φαίνεται ότι όταν κλέσαι όλη μέρα και είσαι στενοχωρημένο πολύ και είσαι σε, σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση, επιβαρύνεται και η όραση. Και από μόνη τη μου είπε: Τώρα νιώθω καλύτερα και θυμάμαι ότι είχε αρχίσει να κάνει και παρέα με κάποιε φίλε της ξανά κλπ. Μετά από χρόνια, συνάντησα τον σύζυγό τη. Ο οποίο ήταν έτσι πάρα πολύ θερμό μαζί μου. Και μου είπε, ε, νιώθω τεράστια ευγνωσύνη μου λέει, γιατί ε, η γυναίκα του μου είπε τελικά έφυγε από τη ζωή τρία-τέσσερα χρόνια μετά από τότε που κάναμε τις θεραπευτικές συνάντησεις και μου λέει ε, ε, έφυγε από καρδιακή ανακοπή μου λέει, δεν ταλαιπωρήθηκε, δηλαδή έφυγε από καρδιά. Ήταν όμως πάρα πολύ εξασθενημένο το σώμα, γιατί δηλαδή σκεφτείτε μια γυναίκα η οποία έκανε μοκάθαρση για 18-19 χρόνια πώς μου λέει όμως θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί με τις με τις συναντήσεις που κάνατε άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε τη σχέση της με τον εαυτό της τη σχέση της με μένα και έγινε ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος πραγματικά παιδιά δεν είχα καμία ε, ε, Εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα θέματα. Η εκπαίδευση που είχα εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια ήταν ε, ε, την πρακτική μου, την έκανα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο ασχολούμασταν με ψυχομετρικά τεστ με ασθενεί με Alzheimer και ομάδε ψυχοθεραπεία ασθενών με Alzheimer. Και θυμάμαι τώρα ένα, μια άλλη περίπτωση, μια άλλη κυρία η οποία είχε πάθει Alzheimer και η οποία α, ήταν μια πολύ εφής γυναίκα, πολύ καλλιεργημένη γυναίκα, η οποία όμως είχε βιώσει πολλά τραυματικά γεγονότα στη ζωή της και προς το τέλος της ζωής της διαγνώστηκε με αλτσχάιμερ. Και μ, κάναμε κάποιες συναντήσεις. Ε, ήταν, ε, η, τα παιδιά της επέμεναν να έρθει σε μένα. Εγώ πάλι τότε τους είπα ότι δεν είμαι ειδική, έχω κάνει την πρακτική μου... Σε ασθενεί με Αλτσχάιμερ, αλλά αυτό που κάναμε τότε ήταν κάποιε ομάδε υποστήριξης τα ψυχομετρικά τεστ για την εξέλιξη τη νόσου, κλπ. Και λοιπά δηλαδή και λοιπά. δεν ήμουνα εξειδικευμένη. όμως αυτό που δουλέψαμε τότε ήταν α, πάλι η θεραπευτική σχέση, πάλι η θεραπευτική συμμαχία και πάλι αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να είμαι παρούσα στη συνθήκη της γυναίκας αυτής, η οποία σίγουρα ήταν σε μια αρκετά καλή κατάσταση, δηλαδή η ασθενής με αλτσχάιμερ στα τελικά στάδια μπορεί να είναι και καθυλωμένοι στο κρεβάτι. Ε, ήταν αρκετά διαχειρίσιμα τα συμπτώματα, θα έλεγα σε μια μέτρια κατάσταση, όμως πάλι η ψυχοθεραπεία την είχε βοηθήσει ώστε να είναι σε καλύτερη ψυχική συνθήκη, να έχει περισσότερη ευεξία και να αντιμετωπίζει πιο θαραλέα θα έλεγα αυτό που της συνέβαινε γιατί υπήρχαν και στιγμές τις οποίες είχε επίγνωση του ότι εγώ η οποία έκανα αυτό και αυτό και αυτό προηγουμένως ήταν μια πολύ μορφωμένη γυναίκα τώρα ε, στηρίζομαι στο να οδηγήσει κάποιος άλλος για να πάω κάπου τώρα κάποιες μέρες δεν είμαι καλά κλπ. Είναι δύσκολες οι χρονές Είναι όμως διαχειρίσιμες. Ε, και τώρα σας έχω πει δύο πολύ έτσι, βαριά περιστατικά Είναι Τα πιο βαριά περιστατικά με τα οποία έχω δουλέψει Έχω δουλέψει κάποιες φορές με ασθενείς Οι οποίοι εμ, ήταν στην αποθεραπεία μετά από τον καρκίνο Δηλαδή μετά από χημιοθεραπείες Μετά από επεμβάσεις Μετά από μαστεχτομές Μετά από ιστερεχτομές κλπ κλ. Γυναίκε, οι οποίες ερχόντουσαν να κάνουμε ψυχοθεραπεία Μετά που τελείωνα με τα ιατρικά ε, για να βοηθηθούν να, να μπουν σε μια νέα κανονικότητα. Αυτό που έχω καταλάβει ως ψυχολόγος είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστια πλαστικότητα. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και μπορούμε να χωρέσουμε σε μια νέα πραγματικότητα στην οποία πλέον μπορεί να μην έχουμε την υγεία μας. Δηλαδή... Αν θυμάστε τότε τις μέρες που έγινε το Δυστύχιο με τα Τέμπ, είχαμε κάνει αρκετά και live κάναμε και, και βίντεο σχετικά και σας είχα πει για τις καινούργιες γνώσεις που έχουμε γύρω από την ευρωφυσιολογία του πένθους πλέον και οι καινούργιες μελέτες και τα καινούργια ευρήματα λένε ότι αυτό που χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος για να τελειώσει με το πένθος, για να διαχειριστεί το πένθος, είναι να αλλάξει τα νευρονικά κυκλώματα στον εγκέφαλο του. Είναι να καταγράψει στον εγκέφαλο του ότι τώρα ζω με αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τώρα ζω με το διαβήτη. Τώρα ζω με, το... με την σκλήρηση της καταπλάκας. Τώρα ζω με τον καρκίνο. Τώρα ζω με τον HIV. Δηλαδή, χρειάζεται ο άνθρωπος ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, οποιασδήποτε ηλικίας, με οποιοδήποτε θέμα υγείας, Όπω είπα προηγουμένω, είναι τραυματική μια κακή διάγνωση, μια δύσκολη διάγνωση. Μπορεί όμω να αναπλάσει τα νευρονικά του κυκλώματα, μπορεί όμω να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλο του με τη βοήθεια τη ψυχοθεραπεία αλλά και με την προσωπική προσπάθεια, ούτω ώστε να ζήσει μια νέα κανονικότητα στην οποία για παράδειγμα κάποιο ο οποίος χάνει το χέρι του ή τη λειτουργικότητα στο χέρι του δεν θα έχει πλέον τη λειτουργικότητα στο χέρι του ή όπως είπαμε για το πένθος απώλειας ε, ανθρώπου ότι αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν θα υπάρχει στη ζωή του ζωντανό με τη μορφή που υπήρχε πριν. Είναι δύσκολα πράγματα αλλά είναι διαχειρήσιμα και έχουμε απίστευτες δυνάμεις οι άνθρωποι μέσα μας που όταν παραστεί ανάγκη ενεργοποιούνται. Ένα θα σας πω σκεφτείτε μέσα από πόσες δυσκολίες έχει περάσει η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο είδο, από πόσες φυσικές καταστροφές, από πόσους πολέμους, από πόσες πανδημίες, από πόσα και καταφέρνουμε να βγαίνουμε όχι όλοι ζωντανοί, αλλά καταφέρνει να επιβιώνει το ανθρώπινο γένος. Έχουμε φοβερές δυνάμεις επιβίωσης μέσα μας. Και επίσης έχουμε φοβερές δυνάμεις συμφιλίωσης με τις νέες πραγματικότητες και ακόμη και συμφιλίωσης με την πιθανότητα του θανάτου μας. Ο φόβος του θανάτου, όπως είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι στα πλαίσια εξέβρεσης νοήματος της ζωής μας, στα πλαίσια της υπαρξιακής μας αναζήτηση. Σα έχω υποσχεθεί και θα φτιάξουμε ένα βίντεο για το νόημα τη ζωή, το υπαρξιακό νόημα τη ζωή. Το έχω υποσχεθεί λίγο καιρό πριν και το έχω στο μυαλό μου. Ε, ένα από τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα, τα οποία καλείται να απαντήσει ο κάθε άνθρωπο σε οποιαδήποτε φάση και βρίσκεται στη ζωή του, είναι για το γιατί πεθαίνουμε, γιατί γεννιόμαστε και να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα πεθάνει. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα πεθάνουμε. Εκείνοι που ξέρουν, εκείνοι που ξέρουν περίπου, ε, έχουν μία διαφορετική συνθήκη στην οποία έχουν ένα χρονικό περιθώριο στο οποίο να συμφιλειωθούν το θάνατο προτού αυτός προκύψει. Εύχομαι να είναι αχρίαστο κάτι τέτοιο. Πραγματικά εύχομαι όλοι μας να πεθάνουμε σε βαθιά γεράματα, χωρίς σοβαρές ασθένειες, χωρίς αναπηρίες, χωρίς πράγματα που να μας δυσκολέψουν τη ζωή μας. Το εύχομαι από καρδιά σε αυτό το πράγμα. Και, και για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο να επιτευχθεί αυτή η ευχή του να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα και να πεθάνουμε χωρίς τα λεπορία, πρέπει να κάνουμε τις προληπτικές μας εξετάσεις. Πρέπει να τις κάνουμε. Πρέπει οι γυναίκες να κάνουμε κάθε χρόνο το PAP test. Πρέπει οι άνδρες να κάνουν την εξέταση προστάτη δεν ξέρω από ποια ηλικία και μετά δεν θυμάμαι τώρα το είχαμε πει σε μια εκπομπή αψάξετε στα βίντεο με τις εκπομπές που κάναμε στην τηλεόραση υπήρχε και μια εκπομπή που μιλήσαμε για τον καρκίνο του προστάτη και για την υγεία του προστάτη και για την προστατεχτομή και τα λοιπά και για τις εξετάσεις που να γίνονται προληπτικά. Πρέπει όλοι μα από τα 45 και μετά να κάνουμε κολονοσκόπηση. Αυτό μου το είπε πρόσφατα ένα γαστραντερολόγο και προσπαθώ να το, ε, να το προγραμματίσω. Δεν <laughs> σα κρύβω ότι νομίζω δεν θα είναι και πιο ευχάριστη εμπειρία, αλλά θα το κάνω. Γιατί μου λέει: Δεν ξέρει ότι από τα 45 και μετά πρέπει όλοι να κάνουμε κολονοσκόπηση. Και λέω: Α, εγώ είμαι 48. Δεν έχω κάνει. Νομίζω ένα χιουμοριστικό βίντεο θα βγει μετά από αυτό, όταν θα κάνουν την κολονοσκόπηση, ενώ για την εμπειρία της κολονοσκόπησης. και τα αποτελέσματα ή θα είναι χιουμοριστικά ή θα είναι δύσκολα, αλλά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. δεν έχω κάτι, λέω ρε παιδί μου, εντάξει, προληπτικά. είναι φυσιολογικό όταν πας να κάνεις μια εξέταση. Ή να φοβάσαι την εξέταση την ίδια ή να φοβάσαι το αποτέλεσμα της εξετάσεως. Όμως, αν κάνουμε τακτικά τις προληπτικές μας εξετάσεις, on time, όταν πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, τότε ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να μας βρει ξαφνικά μία σοβαρή διάγνωση που δεν την περιμέναμε γιατί δεν κάναμε τις προληπτικές εξετάσεις ώστε να βρούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, κάτι στην αρχή του που όλα στην αρχή τους μπορεί πιο εύκολα να είναι διαχειρίσιμα. Το 2017 που διαγνώστηκα εγώ με διαβίτητη που ήταν στην αρχή του. Τώρα οι αναλύσει μου είναι σαν να μην έχω διαβίτη. Παίρνω τη θεραπεία, κάνω τη διατροφή, αλλά είναι σαν να μην έχω διαβίτη. Και η υγεία μου τώρα είναι πολύ καλύτερη από πριν το 2017 και νιώθω πολύ πιο νέα και νεανική από πριν το 2017. Θα μου πει χαρά στο πράγμα που είσαι εσύ διαβίτη του τύπου Β. Φυσικά, χαρά στο πράγμα. Αλλά για μένα ήταν ένα σοκ όταν το μάθα. Ή ο, ξέρω εγώ ότι έχω υποθυροειδισμό. Ήταν ένα σοκ. Μετά Συνηθίζει. Και λε, εντάξει, θα πιω τον καφέ μου, θα πιω τα χάπια μου. <laughs> θα κάνω τη ρουτίνα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνω το φόβο για τι εξετάσει, αλλά είναι χαζό. Και όπω είπαμε, ο φόβο μα χαζεύει μερικέ φορέ. Είναι πολύ πιο έξυπνο, α χρησιμοποιήσουμε υγιώ το μηχανισμό άμυνα τη εκλογή και να το πούμε και στον εαυτό μα, είναι πολύ πιο έξυπνο να κάνουμε προληπτικέ εξετάσει, να μάθουμε τι είναι να μάθουμε. Να μάθουμε τι είναι να μάθουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και όσο πιο γρήγορα μάθουμε κάτι, τόσο πιο καλά αντιμετωπίζεται. Τώρα υπάρχουν και καταστάσει που οποίε μπορεί να μα έρθουν έτσι, κατά κέφαλα. Εκεί που δεν το περιμένει με τίποτα, να ανακαλύψει ότι έχει κάτι. Μια φίλη μου μου λέγε ότι μια φίλη τη, η οποία έκανε μαστογραφία κάθε χρόνο, Έξι μήνες την μαστογραφία ή ανείχνευσε ένα όγκο και ήταν, είναι καρκίνος και έχει κάνει και μαστεκτομές, διπλή μαστεκτομή. Και λέει ότι ή δεν φάνηκε στη μαστογραφία ή εκ των υστέρων ήταν κάτι το, ξέρω εγώ, το... Πώς το λένε αυτό που είναι επεκτατικό, πώς το λένε ε, το... Που προχωράει γρήγορα και τη ρώτησα αυτή. Δεν, δεν ξέρω την κοπέλα που, που έπαθε τον καρκίνο και κάνει την διπλή μαστεκτομή. Και ρώτησα τη φίλη μου, τη λέω αυτή είχε κάτι στη ζωή τη που καταπιζόταν. Ε, μου λέει έχει μάνα και αδερφή τη. Λέω α, καλά. Ε, και δεν είχε πάει no contact. Τέλο πάντων, λοιπόν, εμεί εδώ στο κανάλι μα, και όποιο ακούει αυτό το βίντεο και θέλει να έρθει στο κανάλι μα, εμεί εδώ στο κανάλι μα κάνουμε πάρα πολλά βίντεο για την ψυχική μας υγεία και ευεξία. Κάνουμε πάρα πολλά βίντεο για να βγάλουμε από τη ζωή μας τους ψυχοποιητικούς παράγοντες. Να βγάλουμε από τη ζωή μας τους τοξικούς ανθρώπους. Να βγάλουμε από τη ζωή μας τις ηθίκες εκείνες οι οποίες μας στεναχωρούν αδίκως. Οπότε άμα το κάνουμε αυτό έχουμε και καλύτερη πρόγνωση για τη σωματική μας υγεία. Άμα προσθέσουμε και σε αυτό το να κάνουμε κάθε τότε που πρέπει, του καθενός ο γιατρό θα το τον πει, κάθε, πότε πρέπει, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τότε θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωή και μεγαλύτερη ποιότητα ζωή. Επίση, κάτι χαζομάρε του τύπου: Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό και επειδή δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, είμαι υγιέστατο. Είναι χαζομάρε. Να μην ακούσω ότι δεν έχετε προσωπικό γιατρό, ότι δεν έχει ο καθένα τον προσωπικό του γιατρό. Στην Κύπρο έχουμε το σύστημα υγεία, το Γενικό, το Γεσί, τώρα που κάνει ε, άλλο και στον καθένα τον προσωπικό του γιατρό. Αλλά κανονικά όλοι πρέπει να έχουν. Στην Ελλάδα είναι το Εσύ, δεν είναι. εσύ στην Κύπρο, εσύ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχει ο καθένα τον προσωπικό του γιατρό, πρέπει να έχει ιατρικό φάκελο, πρέπει να κάνει προληπτικέ εξετάσει. Γιατί είναι χαζομάρα να μην το κάνει. Σίγουρα και οι συνθήκε στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι καλέ. Αυτό που ρώτησε η φίλη, αν και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά εντάξει, θα πει, θα δώσω μία μέρα. Θα, θα το, θα το βάλει στο ημερολόγιο σου. Βάρ' το. Εγώ έχω εδώ στο κινητό τα ημερολόγια. Θα βάλει το ημερολόγιο σου και θα πει την τάδε μέρα θα πάω να κάνω την εξέταση. Προγραμμάτισε το τρει μήνε πριν και μετά, αν έχει το ραντεβού, θα πα. Σπρώξε τον εαυτό σου να πα. 99% θα μάθει πω δεν έχει τίποτα. Θα νιώσει καλύτερα που θα ξέρει πω δεν έχει τίποτα. Θα πάρεις συμβουλές και οδηγίες για το πώς να έχεις καλύτερη υγεία. Και παιδιά, η προληπτική ιατρική είναι πάρα πολύ σημαντική και εδώ θέλω να τονίσω ότι προσοχή από τους τσαρλατάνους, προσοχή από αυτούς που λένε εμείς δεν είμαστε υπέρ της Western Medicine, δεν είμαστε υπέρ της δυτικής ιατρικής και της διάφορες θεωρίες συνωμοσία εναντίον των σύγχρονων φαρμάκων κλπ. κλπ. Μην είστε χαζοί, να μην είμαστε χαζοί. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα έχουν βρεθεί θεραπείες για πράγματα που προηγουμένω δεν υπήρχαν και πολύ σύντομα θα βρεθούν και θεραπείες και για ασθένειες που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν θεραπείες και απολαμβάνουμε το ωφέλη της ιατρικής εφόσον ζούμε σε μια χώρα στην οποία έχουμε πρόσβαση σε γιατρούς. Αυτά. Χρόνια πολλά για την παγκόσμια ημέρα υγεία. No to self. Πρέπει να κάνω κουλούνο σκόμι. Δεν τα κάνω. Αλλά πρέπει να την κάνω. Την κάνω. Υπόσχομαι. 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 Θα μου θυμίσει λίγο αυτή την εξέταση για την καρδιά. <laughs> Όπω και να έχει. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνει. Θα πάμε, θα τα κάνουμε και θα τελειώνουμε. Μετά θα πούμε το έκανα. Μετά ξανά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Εγώ πάντω με το pap test είμαι πάρα πολύ τακτική. Πάρα πολύ τακτική, γιατί ε, είδα μία ταινία που έδειχνε τη ζωή μίας γιατρού, η οποία ήταν στην ομάδα του γιατρού του Παπα-Νικολάου που ανακάλυψε το τεστ αυτό και η οποία πέθανε από καρκίνο των το, οθικών της μήτρας, νομίζω. Και ήταν, είναι, είναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα, ας πούμε, να υπάρχουν προληπτικά εργαλεία και να μην τα χρησιμοποιούμε. Φιλιά! Mm. Bye!